Ορθοδόξος περιπατείτε. Μια εκπομπή συμπόρευσης στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. το θεολόγο Φώτιο Μανιαδι Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε πάντοτε εν κυρίω. Αρχίσαμε τη σημερινή εκπομπή ακούγοντας το απολυτίκιο του Αγίου Νεκταρίου διελεκτρονικού συστήματος αυτόματης κοδονοκρουσίας από τη Μονή Αγίου Νεκταρίου στο Γαργητό, όπως επίσης και τον πρωτοψάλτη Θεόδωρο Βασιλικό να ψάλει το απολυτίκιο του νεοφανούς Αγίου Νεκταρίου. Στις 9 Νοεμβρίου η Ορθόδοξος Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του νεοφανού Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης του Θαυματουργού. Επίσης, στις 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του. Στον προστάτη Άγιο των Εκκλησιαστικών Σχολών και της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, στον Ορθοδόξον τη Λαμπρότητα είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Ο Άγιος Νεκτάριος, γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου 1846 στη Σιλιβρία της Ανατολικής Θράκης. Κατά το βάπτισμα, 15 Ιανουαρίου 1847 έλαβε το όνομα Αναστάσιος. Οι γονεί του, δήμος και βασιλική κεφαλά, ήσαν φτωχοί και απλοϊκοί. Είχαν όμως πλούσια χριστιανική καρδιά. Ευσέβεια, αρετές και χαρίσματα, τον οποίον εκλεκτός καρπός είναι και ο κατακόσμων Αναστάσιος κεφαλάς, ο μετέπιτα θαυματουργός Άγιος Νεκτάριος, ο μιροβλήτης Οι ευσεβείς γονείς ανέτρεφαν τον Αναστάσιο πέμπτο από τα έξι παιδιά τους εμπεδία και νουθεσία κυρίου. Η ευσεβής μητέρα και η γιαγιά του του δίδασκαν ύμνους και προσευχές και τον παρακινούσαν να αποστηθίζει και να ψέλνει διάφορα τροπάρια. Ιδιαιτέρως τον παρότριναν να μάθει τον υπέροχο ψαλμό της μετανοίας του Δαβίδ, τον Πεντηκοστό. «Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα Ελεόσου. σου». Ο ωραίος αυτός ψαλμός που συγκινεί κάθε ψυχή έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στο ευλογημένο παιδί του να απήγγειλε συχνά και όπως ο ίδιος διηγεί το αργότερα στις μοναχές της Μονής του και σε άλλους μαθητές του, όταν έφτανε στο στίχο «Διδάξω ανόμου στα σωδού σου και ασεβείς, επισέ σε διέκοπτε την κανονική συνέχεια του ψαλμού και επαναλάμβανε πολλές φορές το στίχο αυτό, δείχνοντας έτσι την ιερή κλίση του. Από την τρυφερή ηλικία αισθάνθηκε την πρόσκληση του Θεού, αλλά και τη δική του κλίση προς την ιεροσύνη. Αγαπούσε πολύ την Εκκλησία και χαιρόταν να παρακολουθεί όλες τις ακολουθίες, ζώντας όσο γίνεται περισσότερο μέσα στο ναό και βοηθώντας τους ιερείς. Πρόσεχε ιδιαίτερο το Θείο Κήρυγμα. Επιστρέφοντας μάλιστα στο σπίτι του από το ναό, επαναλάμβανε πολλά σημεία του κηρύγματος, προκαλώντας τη ζωηρή κατάπληξη των οικείων του. Επίσης κατασκεύαζε άμφια. Όταν ήταν 7 ετών αγόρασε λευκά φύλλα χαρτιού και προσπαθούσε με βελόνα και κλωστή να τα σειράψει. Όταν η μητέρα του τον ρώτησε τι κάνει, ο Αναστάσιος της απάντησε «Θέλω να κάμω βιβλίο, να γράψω τα λόγια του Θεού». Στη Σιλιβρία έμαθε τα πρώτα γράμματα, ιδιαιτέρως αγαπούσε τη μελέτη των ιερών βιβλίων. Δεν μπορούσε όμως να συνεχίσει τις σπουδέ του, οι γονεί του ήταν πτωχοί. Γι' αυτό μικρός, όταν ήταν ακόμη 14 ετών, πήρε την ευχή της μάνας του και ξεκίνησε για την Κωνσταντινούπολη. Στην πόλη ο μικρός Αναστάσης δεν έβρισκε δουλειά και με δυσκολία έπιασε σε ένα καπνεργοστάσιο ενός συγγενούς του εργασία. Δυστυχώς δεν τον πλήρωναν καλά και γι' αυτό ζούσε πτωχικά. Μόνο στην προσευχή έβρισκε παρηγοριά και στην εκκλησία που πήγαινε τακτικά. Τότε έκαμε και κάτι περίεργο. Έγραψε ένα γράμμα στο Χριστό, στους ουρανούς. «Χριστέ μου έγραφε, βοήθησέ με». Επήγαινε να το ταχυδρομήσει, αλλά συγχρόνως επήγαινε στο ταχυδρομείο και ο αντικρινός του έμπορος. Του το πήρε να το ταχυδρομήσει εκείνος. Όταν όμως είδε την περίεργη διεύθυνση, το άνοιξε. Συγκινήθηκε και του έβαλε τότε ο ίδιος στο φάκελο αρκετά χρήματα και τα άστειλε στο μικρό Αναστάσιο. Βρήκε όμως τον πελάτο ο Αναστάσης από το αφεντικό του. Εκείνος, όταν τον είδε κατόπιν με αγορασμένα ρούχα και παπούτσια, υποπτεύθηκε ότι τα έκλεψε. Τον έβρισε γι' αυτό και τον έδιωξε από τη δουλειά. Ευτυχώς όμως, το αντελήφθη ο αντικρινός του έμπορος. Επενεύει και του είπε πως έχει υπόθεση. Έτσι απειλάγει ο μικρός Αναστάσιος της κατηγορίας. Αλλά ο Αναστάσιος, όπως είπαμε, ήθελε να μορφωθεί, γι' αυτό ξενικτούσε στη μελέτη, διάβαζε διάφορα διδακτικά βιβλία και ιδίω βίους Αγίων. Μετά τα αυτά άφησε το καπνοπολίο και προσελήφθη ως παιδονόμος στο σχολείο του μετοχίου του Παναγίου Τάφου. Έκανε εκεί τη δουλειά του με πολύ ζήλο. Δίδασκε στις κατώτερες τάξεις, αλλά συγχρόνως εδιδάσκετο και αυτός τα μαθήματα των ανωτέρων τάξεων. Στα 20 του περίπου χρόνια πήγε στοιχείο. Τον εξετίμησαν και τον εζήτησαν ως διδάσκαλο στο χωρίο λύθη Στο χωριό αυτό έμεινε 7 χρόνια. Τώρα όμως δυναμώνει ο πόθος που είχε στην ψυχή του από μικρός, να γίνει μοναχός. Θέλει επίσης να συμπληρώσει τις γνώσεις του και να μελετήσει τα θεολογικά βιβλία. Αγαπούσε την ασκητική ζωή, γι' αυτό ανέβαινε συχνά στην Ιερά Μονή των Αγίων Πατέρων και από τον οσιότατο Παχώμιο ελάμβανε συμβουλές και οδηγίες για την αγγελική ζωή. Στην Αγιοτόκο Χ ο Αναστάσιος έκανε και τη μεγάλη επιλογή της ζωής του, να ακολουθήσει το εκκλησιαστικό στάδιο, τριαντάχρονος όριμος άνδρας, Άνθρωπος που ξέρει τι θέλει και μπορεί να ζυγίζει τις αποφάσεις του, αφήνει διάδοχό του στο σχολείο τον αδελφό του Χαράλαμπο και προσέρχεται το 1873 στην ιστορική Νέα Μονή, όπου μετά τρίχρονη δοκιμαστική άσκηση στις 7 Νοεμβρίου 1876, η μέρα μνήμης του Οσίου Λαζάρου, 867, γίνεται μοναχός και με τον ονομάζεται Λάζαρος. Σημειώνει ο ίδιος στον κώδικα του μοναστηριού. 1876 Τη 7η Νοεμβρίου, κατατακτή μεταξύ τη συνοδεία τη Νέα Μονή, επλήρωσα το κανονικό ποσόν γρόσια 200, εγώ, ο Λάζαρο, κεφαλάς, μοναχός εξιλιβρίας της Τράκης. Πέρα από τις καθαρά μοναχικές ενασχολήσεις του, χρημάτισε, όπως γράφει ο συμμοναστής του, πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Χίου και κατοπινός ηγούμενος του μοναστηριού Κύριλος Τρεχάκης, εν διδάσκαλος και γραμματεύς, μετά ζήλου εργαζόμενος. Ακόμα στα χρόνια της μοναχικής του πολιτείας στη Νέα Μονή, σύμφωνα με μαρτυρία του πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου, πήγε και στο μετόχι της στην Πάρο, στην πατρίδα του Αθανασίου του Παρίου και στο εκεί φημισμένο μοναστήρι της Λογοβάρδας, όπου εκτός των άλλων μοναχών γνώρισε και τον άλλο μεγάλο κολυβά γέροντα Όσιο Αρσένιο, που όπως είναι γνωστό το 1967 ανακηρύχθηκε από την Εκκλησία Άγιος και η μνήμη του τελείται στις 31 Ιανουαρίου. Επίσης, στην καλή αλλίωση του μοναχού Λαζάρου, πέρα από το κίνημα των Κολυβάδων, όλα τα χρόνια που έζησε στη Χίο, συνέβαλε πολύ και ο στενός πνευματικός του σύνδεσμος και με το διακριτικό γέροντα Παχώμιο Αρελά, αδελφό της Νέας Μονής από το 1867, που όμως είχε αποσυρθεί για αυστηρότερη άσκηση στην κοντινή σκήτη των Αγίων Πατέρων στο προβάτιο όρος και ο οποίος ξεχώριζε για τη βαθιά του ευσέβεια, την ανεξικακία και τη φιλανθρωπία. Δύο μήνες μετά την κουρά του, στις 15 Ιανουαρίου 1877, η μέρα που συνέπιπτε με τη βάπτισή του, ο μοναχός Λάζαρος χειροτονείται στο Μητροπολιτικό Ναό στη κομψή βασιλική που υπήρχε πριν από το σεισμό του 1881 των Αγίων Μινά Βίκτορος και Βικεντίου της πόλης της Χίου από το Μητροπολίτη Γρηγόριο Διάκονος και με τον ονομάζεται Σενεκτάριο και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός της χειροτονίας του στην εκκλησία του Αγίου Μινά, αφού σε λίγο ο Νεκτάριος θα σταδιοδρομήσει στην πατρίδα του, Αίγυπτο, και πολλές φορές στη γεμάτη οδύνη και πόνο ζωή του, στον Άγιο Μινά θα καταφύγει και θα στρέφεται για να παίρνει ενίσχυση. son chrononders, chronometers, chronometers, noitos chronometers, chronometers, downstairs, and back. compute, KNOW, dread and read. ideas of our thoughts. Truそして, usos, el Evangelio. Tf tim ça Bill y pens fronts. pada Ένας πλούσιος χιώτης, ο Ιωάννης χωρέμις άκουσε τη φήμη του, πήγε να τον συναντήσει. Ο Χορέμης τον στέλνει εν συνεχεία με έξοδά του στην Αθήνα για να τελειώσει το γυμνάσιο. Το τελείωσε και κατόπιν ο Χορέμης, με συστατική του επιστολή τον στέλνει στον Πατριάρχη Αλεξανδρία Σοφρόνιο. Ο Πατριάρχης σαν διεπίστωσε την αρετή και την ευσέβεια του Νεκταρίου τον έστειλε πάλι στην Αθήνα για να σπουδάσει την θεολογία. Είχε ο Μακάριος μεγάλη επίδοση στα γράμματα. Καθηγητές και συμφοιτητές παρακολουθούν με θαυμασμό το ήθος του. Όλοι τον αγαπούν το δεύτερο δε σε ένα διαγωνισμό αριστεύει και παίρνει υποτροφία. Το 1885 επήρε το πτυχίο του, το οποίο μέχρι σήμερα κρέμεται στο δωμάτιό του στην Έγινα. Με το πτυχίο τώρα στα χέρια επανέρχεται στην Αλεξάνδρεια. Ο Πατριάρχης δέχτηκε το πνευματικό του τέκνο τον Εκτάριο με χαρά και το 1886 τον εχειροτώνησε πρεσβύτερο. Αναλαμβάνει συγχρόνω καθήκοντα ιεροκήρυκο και γραμματέο του Πατριαρχείου, καθώ και πατριαρχικό επίτροπο στο Κάιρο, κηρύττει, και στα κηρύγματά του πηγαίνουν και αλόθρησκοι ακόμη. Περιποιείται επίση του εγκατελειμμένου ναού, με εράνου που έκανε, του ανακαινίζει και του αγιογραφεί. Σε αυτό εφαρμόζονταν το ζήλο του οίκου σου κατέφαγε με. Πέρασαν τρία χρόνια και χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Πενταπόλεως. Με τον τίτλο αυτό, διότι ήταν απλούς τιτουλάριος, εξικολούθησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εκκλησία με πολύ ζήλο. Δυστυχώς, ο φθόνος εκκίνησε μερικούς να τον διαβάλουν στον Πατριάρχη ότι δήθεν εργάζεται για να γίνει αυτός Πατριάρχης, πράγμα που ούτε κατά διάνοιαν το σκέφτηκε ποτέ για τον ευεργέτη του. Δυστυχώς όμως, ο Πατριάρχης τα πίστεψε όλα αυτά και άλλα ακόμη χειρότερα. Τον απέλυσε από τη θέση του και τον έδιωξε από την Αίγυπτο. Ο Άγιος Νεκτάριος το δέχτηκε ως μία δοκιμασία. Ήλθε κατόπιν στην Αθήνα το 1889 και είχε σκοπό να μεταβεί στο Άγιο Νόρος για να μονάσει. Ο επίσκοπος όμως πατρών Δαμασκηνός του συνέστησε να μείνει στην Αθήνα για να ωφελήσει με το κήρυγμά του όπως και έγινε. Ήταν όμως χωρίς χρήματα διότι ουδέποτε σκέφτηκε να έχει οικονομίες. Ό,τι ελάμβανε στην Αίγυπτο τα έδιδε σε πτωχού ή εξέδιδε βιβλία για να ωφελείται ο λαός. Γι' αυτό έλεγαν χρήματα και πενταπόλεως είναι δύο πράγματα αντίθετα. Τον συνόδευαν δυστυχώς και στην Αθήνα οι συκοφαντίες των εχθρών του και η κακή φήμη της Αιγύπτου. Όμως, τα πράγματα ευτυχώ εν το μεταξύ άρδιν ανατρέπονται και οι συκοφαντίε διαλύονται. Ο ιερό Χρισόστομος λέει σχετικά ότι η αλήθεια είναι σαν τα άχυρα που σκεπάζουν προ στιγμή τα αναμένα κάρβουνα. Αλλά η φωτιά καίει τα άχυρα και τότε γίνεται μεγαλύτερη και λαμπρότερη και φαίνεται από πολύ μακριά. Αυτό συνέβη και με τις οικοφαντίες που έριξαν επάνω στον Άγιο Νεκτάριο. Διελήθησαν και η αλήθεια φάνηκε πιο πολύ. Τι συνέβη. Ήλθεν το μεταξύ επιστολή από το Κάιρο στην Αθήνα, υπογεγραμμένη από 900 χριστιανούς του Καΐρου, που ολοφύροντο διότι τον έχασαν. Οι ηθήνοντες των Αθηνών, μόλις έλαβαν γνώση της επιστολής, ενήργησαν και ραυνοβόλος. Με απεσταλμένο τους στη Μητρόπολη της Χαλκίδος εγνωστοποίησαν ότι ο Δεσπότης, η Ιεροκήρυξ, ήταν θύμα ραδιουργίας και συκοφαντίας και ότι πρέπει να τον προσέξουν. Οι πληροφορίες αυτές διαδίδονται αστραπιαίως ανά την πόλη και την Κυριακή, το ακροατήριό του είναι πολυπληθέστατο. Έκτοτε του έδωσαν την καρδιά τους, τον αγάπησαν με την ψυχή τους δυόμιση χρόνια παρέμεινε στη θέση του αυτή και αγωνίστηκε να κερδίσει ψυχές. Αγαπήθηκε τα μέγιστα από το λαό και όταν κατόπιν τον μετέθεσαν στον ομό Λακωνίας, οι με την επιμονή τους τον εκράτησαν και δεν τον άφησαν να φύγει. Κατόπιν όμως τον μετέθεσαν στη Φθιώτιδα και στη νέα του θέση εργάστηκε με τον ίδιο και περισσότερο ζήλο. Στη Λαμία έμεινε με ενίκιο στο σπίτι του Κωστή Σακοπούλου. Το Άγιο Παράδειγμα του Δεσπότη τον τράβηξε στο Χριστό. Από τότε ο Κωστής τον αγάπησε και αφοσιώθηκε στον Άγιο Νεκτάριο και έγινε κατόπιν συνεργάτης του. Το στόμα μου η σοφία και η μελέτη της μου σύνεζει. Φίλιο πνευματικό διεθόν εν η ιερά αργα, του πνεύματος του Αγίου, δοχείον ο Θησευτών ταπεινοφροσύνης

Και ζώματα, δίδου εκάστοτε. Το Υπουργείο είχε εκτιμήσει τη δραστηριότητα του Αγίου Νεκταρίου και το 1894 τον διόρισε διευθυντή της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής. Ο Άγιος Νεκτάριος ως διευθυντής απεκατέστησε τελείως τον εκκλησιαστικό χαρακτήρα της εσωτερικής σχολής της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής. Επί 14 συναπτά χρόνια εδούλεψε ο Άγιος Νεκτάριος ως διευθυντής της Εκκλησιαστικής Σχολής. Όταν κανείς μαθητής παρεξετρέπετο, ο Άγιος δεν τιμωρούσε το μαθητή αλλά τον εαυτό του, έβαζε νηστεία στον εαυτό του. Το 1889 εχείρευσε ο Πατριαρχικός Θρόνος της Αλεξανδρίας, πολύ ομογενής της Αιγύπτου, διότι είχε να αφήσει καλή φήμη εκεί, τον εκάλεσαν να πάει να θέσει υποψηφιότητα. Επήγε, αλλά όταν είδε ότι οι κληρικοί του θρόνου υπεστήριζαν τον Φώτιο, απέσυρε την υποψηφιότητά του, αν και είχε μεγάλη υποστήριξη. Ήταν άνθρωπος της ειρήνης. Από την αγάπη που είχε ο Άγιος Νεκτάριος στο μοναχισμό επήγε το 1898 το καλοκαίρι που είχε διακοπεί των μαθημάτων της Ριζαρίου στο Άγιον Όρος. Επισκέφθη όλες τις μονές ως ευλαβής προσκυνητής των Ιερών Εργαστηρίων της Ψυχής. Επισκέφθηκε το γυροκομείο της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας. Εκτός από τις επισκέψεις του Αγίου Νεκταρίου στο Άγιο Νόρος και στο Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στη Σκόπελο και πιθανή στο μετόχι της Νέας Μονής στην Πάρο, μαρτυρούνται και οι ακόλουθες επισκέψεις προσκυνήματα. Το καλοκαίρι του 1896 παρέμεινε για δύο μήνες στο Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής του Πόρου. Το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου του 1901 επεσκέφθη την Τίνο και προσκύνησε τη Μεγαλόχαρη. Επίσης επεσκέφθη και το μοναστήρι του Κεχροβουνίου όπου οι παλαιότερες μοναχές διηγούνταν χαρακτηριστικά στιγμιότυπα. Επιστρέφοντας από την Τίνο στα τέλη του Ιουλίου του 1901, ο Άγιος Νεκτάριος επεσκέφθη τη Σύρο όπου παρέμεινε επί δύο ημέρες ήθελε ο Άγιος Νεκτάριος και αυτός να κάνει ένα μοναστήρι στο οποίο να αποσυρθεί και να μονάσει. Ο Άγιος το επιχείρησε και το επέτυχε. Για το σκοπό αυτό διέθεσε όλες τις οικονομίες του και αγόρασε από τον καιρό ακόμη που ήταν στη Ριζάριο σχολή το 1904 ένα παλιό μοναστηράκι τη ζωοδόχο πηγή που ήταν στην Έγινα. Σε αυτό το μοναστηράκι ασκήτεψε κατά τους Βυζαντινούς χρόνους και η Οσία Αθανασία που γιορτάζει στις 19 Απριλίου. Γι' αυτό έδωσε το όνομα Αθανασία στην κυρία Αβέροφ η οποία εμόνασε εκεί και την όρισε γραμματέα της Μονής λόγω της μορφώσεως και της γλωσσομάθειάς της. Σιγά σιγά ανακαίνισε το ερυπωμένο μοναστηράκι και το έφτιαξε μεγάλο. Οκτώ κοπέλες των Αθηνών ακούγανε τα κηρύγματα του εξομολογούντο ως αυτόν και τον είχαν πνευματικό τους πατέρα. Αυτές οι οκτώ απεφάσισαν να μονάσουν. Εκάρισαν μοναχές εκεί στην Αγία Τριάδα της Αιγίνης. Πρώτη η Γουμένη διετέλεσε μία τυφλή, η Ξένη. Ήτανε μεγάλης αρετής και οσιότητος» με την ίδρυση της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος Αιγίνης και τη γενικότερη επίδρασή του αναγνωρίζεται ως ο αναμορφωτής του γυναικείου μοναχισμού με τα μάλιστα την καταστροφική λέλαπα του αντιμοναχικού πνεύματος από τις εποχές των Βαβαρών. Όπως γράφει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας Κύριος Ιερόθεος, ο και επιμενάρχης της Θεωσός του Ταύτης Επαρχίας, οργανωτής και ηθήνων νους τον προστιμήν του Αγίου δύο λαμπρών συνεδρίων, μετά τας πρωτοφανής βαβαρικάς ασχημίας και τον όλον κλίμα του διωγμού της παρθενικής αφιερώσεως, η παρουσία του Αγίου Νεκταρίου έπνευσεν ως άβρα λεπτή, ως δρόσος του παρακλήτου εις τα καρδίας του μοναχικού κόσμου. Είναι πάντως και στο σημείο αυτό πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μεγάλοι γέροντες του αιώνος, όπως ο Άγιος Σάβας ο Enkalhímnos, ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος και ο γέροντας Ανφιλόχιος Μακρής, ήσαν μαθητές του Αγίου Νεκταρίου. Άγιος Νεκτάριος παρετήθηκε από τη Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή για Λόγους Υγείας, διαπονηθεί στο σώμα και υποκύπτων συνεχώς τες ασθενείες, γράφει. Μακράν από την τύρβη τώρα των εγκοσμίων εγκαταστάθηκε μονίμως στο μοναστήρι του στην Έγινα. Πολλά περίεργα συνέβησαν όταν επήγε στην Αίγινα και ανέβαινε τον ανήφορο για να πάει στη Μονή, στην οποία εγκατεστάθη οριστικός, λένε ότι εμφανίστηκε ο Άγιος Διονύσιος τότε στο δρόμο. Αυτός ως γνωστόν υπήρξε άλλοτε επίσκοπος Αιγίνης και τώρα το ιερό του Λείψανο διατηρείται άθικτο στη Ζάκυνθο. Στην Αίγινα σώζεται ακόμη το εκκλησάκι και το κελί του. Σε αυτό ασκήτευσε ο δεσπότης της Αιγίνης Διονύσιος. «Έλα νεκτάριε» του είπε «Σε περιμένω» Πίσω του όμως στεκόταν ένας στρατιωτικός Άγιος. Ερωτά ο Άγιος Νεκτάριος τον Άγιο Διονύσιο και ο αδελφός ποιος είναι. Είναι ο Μινάς του απαντά και αυτός εδώ μένει. Αυτό βέβαια διαδόθηκε κατόπιν παντού. Ο Άγιος Νεκτάριος που ήταν ξένος προς την Αίγινα ρώτησε τους ντόπιου. «Έχετε εδώ κανένα ναό του Αγίου Μινά» Όχι σεβασμιότατε, του απάντησαν. Μόνο ένα ερημοκλήσι. Είναι κάπου πολύ μακριά. Α, πού είναι αυτό, τους ρώτησε πάλι. Είναι πάνω από την Αγία Μαρίνα και κοντά στο Μεσαργό. Και πώς μπορεί κανείς να φτάσει εκεί. Είναι δύσκολο σεβασμιότατε. Είναι έρημο το μέρος και γεμάτο πέφκα. Είναι βουνό και χωρίς δρόμο. Έπειτα όμως από δύο χρόνια, μετά την εγκατάστασή του, πήγε ο Άγιος Νεκτάριος με δύο μοναχές, πήρε λιβάνι, κεριά και λάδι. Και ένα πρωί ξεκίνησαν με ζώα να βρουν το άγνωστο εκκλησάκι του Αγίου Μινά. Πράγματι το βρήκαν. Το καθάρισαν, το περποιήθηκαν, ανάψανε τα καντήλια του, ανάψανε κεριά και λιβάνι ο Άγιος μπήκε στο ιερό και προσευχήθηκε επί πολλή ώρα. Όταν τελείωσε και βγήκε έξω, ο Άγιος Νεκτάριος κοίταξε τον ουρανό και κατόπιν έδειξε με το χέρι του την τοποθεσία εκείνη και είπε «Εδώ θα γίνει μια μέρα μοναστήρι γυναικείο, το μοναστήρι του Αγίου Μινά. Και ό του θαύματος, έπειτα από 40 χρόνια έγινε η μονή του Αγίου Μινά. Φαίνεται πως ο Άγιος Νεκτάριος είχε πολλές επισκέψεις του Αγίου Μινά στην Έγινα. Ένα επιπαραδείγματι βραδάκι έστειλαν μια μοναχή να ειδοποιήσει τον Δεσπότη ότι ήταν έτοιμο το φαγητό. Μόλις όμως πήγε βλέπει τον Άγιο να συνομιλεί με έναν αξιωματικό. Επέστρεψε αμέσως χωρίς να του πει τίποτε. «Του είπες» την ρώτησαν οι άλλες μοναχές. «Όχι». Τους απάντησε «Διότι», είπε, «συνομιλεί με κάποιον αξιωματικό». «Δεν θέλω να τον ενοχλήσω». «Πήγαινε πάλι», τις λέγουν, «και πες του ότι είναι έτοιμο το τραπέζι». Ξαναπήγε η μοναχή και βλέπει το ξένο να φεύγει. «Αχ, σεβασμιότατε», του λέει, «ποιος ήταν αυτός, ο χρυσοφορεμένος αξιωματικός μέσα στο κελί σας». «Τον είδε, παιδί μου, και εσύ», της είπε και αφού έβαλε το χέρι του στο στόμα του, δείχνοντας με αυτό να μην το πει σε κανένα, της απάντησε «Αυτός που είδες ήταν ο Άγιος Μινάς ο Αιγύπτιος». Φαίνεται ότι ο Άγιος Νεκτάριος ευλαβεί το ιδιαίτερα τον Άγιο Μινά και είχε πολλές εμφανίσεις του Αγίου Μινά στη ζωή του και τούτο διότι στο ναό του Αγίου Μινά στοιχείο χειροτονήθηκε. Γι' αυτό και είχε συχνές επαφές με τον Άγιο Μινά. Άλλωστε και στην Αίγυπτο που πήγε και εκδιώχθηκε, από εκεί κατάγεται και ο Άγιος Μινάς, ο προστάτης του. Στη μονή του Αγίου Μινά σήμερα οι μοναχές που γνωρίζουν τις συναντήσεις του με τον Άγιο Μινά τι συναντήσεις του Αγίου Νεκταρίου και την προφητεία του ότι εκεί θα γίνει μοναστήρι γυναικών αισθάνονται ότι έχουν και τον Άγιο Νεκτάριο προστάτη μέσα στο μοναστήρι τους και ότι είναι μαζί τους. Συνεχώς ψάλουν το απολυτίκιο του Αγίου Νεκταρίου και του προστάτη τους Αγίου Μινά. <Τρατίαν> κατέ... εκτελούσε όλα τα καθήκοντα του εφημερίου μόνος του. Δεν είχε άλλον ιερέα στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος. Κάποια μοναχή που τον εξυπηρετούσε στη Θεία Λειτουργία είδε την ώρα που ο Σεβασμιότατος έλεγε «Τα σά εκ σόν, μία μεγαλοπρεπεστάτη κυρία να κρατεί στην αγκαλιά της ένα βρέφος και να μπαίνει από την ωραία πύλη μέσα στο ιερό» ήταν η υπεραγία Θεοτόκος. Στάθηκε δίπλα στον Άγιο Νεκτάριο και την ώρα που έλεγε εξαιρέτως της Παναγίας άπλωσε τα χέρια της και του έδωσε το παιδί της. Αυτά τα είδε την ώρα της θεία Λειτουργίας εν εγρηγόρση. Ο Άγιος Νεκτάριος το την υπεραγία Θεοτόκο. Είχε γράψει μάλιστα θαυμάσιους θεομητορικούς ύμνους. Το Θεοτοκάριο του Αγίου Νεκταρίου περιλαμβάνει 154 ύμνους στην κυρία Θεοτόκο. Θα ακούσουμε από αυτούς τους ύμνους το Αγνή Παρθένε από την παιδική Βυζαντινή Χοροδία υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου κυρίου Κωνσταντίνου Ζορμπά. Ως εφημέριος και πνευματικός ο Άγιος Νεκτάριος τελούσε καθημερινά, κατανικτικά ως απλός ιερέας τις προβλεπόμενες από το μοναχικό τυπικό ιερές ακολουθίες και καθοδηγούσε τις μοναχές που στο τέλος της επίγειας ζωής του είχαν φτάσει τις 38. Το μοναστήρι το κυβέρνησε με παραδειγματική πίστη στο Θεό και στην πρόνοιά του, με βαθύτατη προσευχή στην προστάτηδα των μοναχών Παναγία. Αξιοσημείωτο είναι πως το μοναστήρι της έγινα ο Άγιος Νεκτάριος τόλμησε και επανέφερε χωρίς δυστυχώς να υπάρξει και συνέχεια από την Εκκλησία το εγκαταλειμμένο από αιώνων θεσμό των διακονιστών, που τουλάχιστον στα γυναικεία μοναστήρια επιτελούν σπουδαία υπηρεσία, αφού έργο του, σύμφωνα με το λόγο του Αγίου Νεκταρίου, είναι το να περιποιούνται την Αγία Τράπεζα, να καθαρίζουν τα ιερά σκεύη και σε απόλυτη ανάγκη να μεταφέρουν τη θεία κοινωνία σε βαριά ασθενεί μοναχέ. Το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, ο Άγιος Νεκτάριος αντιμετώπισε και εκεί προβλήματα και συκοφαντίες. Όμως το μοναστήρι του παρόλα αυτά επρόκοψε. Εν τω μεταξύ η αδελφό της εμεγάλωσε γιατί προσετέθησαν και άλλες αδελφές και μάλιστα μορφωμένες. Έγινε ένα πνευματικό κέντρο που ξεκούραζε ψυχικά και φώτιζε τους ανθρώπους. Έτσι έζησε ο Άγιος 12 χρόνια στο μοναστήρι του. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε μία ηχοληψία της δεκαετίας του 1960 από τον κύριο Καλκέτη να συζητάμε μοναχές που είχαν ζήσει με τον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα. Σιωπηλές, σεμνές υπάρξεις, γυροφέρνουν μέσα στο μοναστήρι οι καλόγριες, σκημένες από τα χρόνια, βαριφορτωμένες από τις νοπές αναμνήσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Η μορφή του κατέχει μια εντελώ ξεχωριστή θέση μέσα στη μικρή εκκλησιά του μοναστηριού, μα και στην καρδιά και στη σκέψη των μοναχών. Σου μιλούν σαν να είναι ο Άγιο εκεί, ολοζώντανο, σαν να κυβερνά ακόμα σήμερα το μοναστήρι του. Σου φαίνεται πω από κάπου θα τον δει να ξεπροβάλλει, σαν να ακού τη γερόντισα να ιστορεί. Έλεγε μόνο ότι ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει να πιστεύει στον Θεό ότι αυτό που ζητάει θα του το κάνει εάν είναι για το καλό και για τη σωτηρία του θα του το κάνει μέσα στην εκκλησία πολλές φορές πολλές φορές τον βρίσκαμε όταν τύχαινε μια ανάγκη, μια στεναχώρια, πήγαινε στην εκκλησία και προσήφιε του. Μέσα στην εκκλησία, σε πολύτιμες λειψανοθήκες, μπορείς να προσκυνήσεις τον Άγιο. Πλήθη ταπεινές ψυχές, οργωμένες από τον πόνο, έρχονται να αποθέσουν ευλαβικό ασπασμό στα Άγια Λείψανα, που αν και είναι κτήμα του ουρανού, όμως η Θεία Αγαθότητα τα άφησε στη γη μας. Να πως διηγούνται οι μοναχές τους μόχθους του. Πήγαινε έσβηνε, έσβηνε ασβέστη, τα μεσημέρια που οι άνθρωποι εισήχασαν οι εργάτες, έφευγε και επήγαινε ό,τι έβλεπε ότι ήταν πρόχειρο για να γίνει να το βρούνε έτοιμο να μην χαστομερά να προοδεύει η δουλειά. Η ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη του στην παρουσία και βοήθεια του Θεού και της Θεομήτωρος συνδυασμένη με μια απέραντη αγάπη για τον αμαρτωλό άνθρωπο ήταν ο μόνιμος της αυρός της ψυχής του. Αυτά βάζει σαν βάση για την ηλική μα και πνευματική θεμελίωση του μοναστηριού του. Τα δεν υπήρχε. Διηγούνται οι μοναχές. Ό,τι έγινε ερχόταν με την ώρα του μόνο όταν χρειάζεται. Περίσσευμα δεν έμεινε ποτέ. Ο λόγος είναι ότι τα λεφτά δεν υπήρχαν. Στο δικό μας ταμείο δεν υπήρχανε. Υπήρχαν κάπου αλλού όμως. Και όταν επλησίαζε η μέρα να πληρώσουμε τους μαστόρους έπρεπε να παρουσιαστεί ένα ξένο πρόσωπο φεύγοντας του προσέφερε ένα φάκελο και μέσα εκεί στο φάκελο αυτό ήταν ό,τι χρειάζεται να πληρώσει το Σάββατο του εργαζομένους ανθρώπου. Θέλαμε να σβήσουμε ασβέστη. Και δεν είχαμε νερό. Και πήγαμε εδώ στο γειτονικό μας το πηγάδι, στο σπίτι εδώ κάτω της Κεραχρησής, της Παυλινέρη. Ναι, και τις παρακαλέσαμε να μας δώσουν νερό, να σβήσουμε τον ασβέστη. Αλλά ο κακομύρης ο κυριόρης λέει, πώς να σας δώσω νερό, έχω πατάτα φυτέψει, έχω αγκούρι, έχω ντομάτα, πώς να σας δώσω νερό λέει. Πώ να σα δώσω νερό, δεν μπορώ να σα δώσω. Γιατί τα, τα, πράγματα που έχω βάλει θα μου ξεραθούν. Ε, βέβαια, στενοχωρέθηκε ο Άγιος. Στενοχωρέθηκε λιγάκι, αλλά και πάλι δεν θα μας αφήσει, λέει ο Θεός, κάτι θα κάνει. Αφού το έργο του θέλουμε να κάνουμε, κάτι θα κάνει. Ε. Το βράδυ αυτό πλημμύρισε το πηγάδι του Κυριώργη και τα νερά γεμίσαν την αυλή και πήραν τον δρόμο και τρέχαν τον κατήφορο. Ε. Τα λάβανε όμως το καταλάβανε και αμέσως την επομένη σηκώθηκε η κακομύρα η χρυσή και ήρθε εδώ πάνω, τώρα δεν βρίσκεται κανείς από αυτούς έχουν πεθάνει όλοι ναι. και ήρθε εδώ πάνω με τα δακρύο. και λέει στο δεσπότη μας ότι σεβάσμιε μου έτσι τον έλεγε σεβάσμιε μου να μας συγχωρέσει. αμαρτήσαμε γιατί σε στενοχωρήσαμε και ο Θεός δεν μας τιμώρησε, αλλά μας έστειλε την ευλογία του. Λοιπόν, να ανοίξει τη δουλειά σου και να έρθεις να παίρνει όσο θέλει. Με πόση συγκίνηση δείχνουν οι μοναχές στο εργαστήριο, όπου ο Άγιος διόρθωνε τα εφθαρμένα παπούτσια τους. Παιδί ακόμα που δεν είχε πάει στα μεγάλα σχολεία και πήγαινε και παρακολουθούσε ένα γείτονα τσαγκάρι και είχε πάρει μερικά από εκεί. Λοιπόν, είχε μάθει δύο αδερφές και όταν χαλούσαν τα παπούτσα μα, μα τα πιάνανε. Λοιπόν, στο σπιτάκι αυτό που είναι απ' έξω από το δεσποτικό, είχε από κάτω το, τα σύνεργά του ένα τραπεζάκι μικρό τόσο, του τσαγκάρι του Μπανοματή. Το 1920 ο Άγιος Νεκτάριος προσευλήθη από προστάτη στις 20 Σεπτεμβρίου 1920 πίθεται και έρχεται στην Αθήνα και εισάγεται στο Αριτέιο Νοσοκομείο. Ξαφνικά και χωρίς κανένας να περιμένει το επίγειο τέλος του, το βράδυ της Κυριακής, 8 Νοεμβρίου 1920, γύρω στις 10.30, παρέδωσε το πνεύμα στο πλάστη του προς ανάπαυση και χαρά και το σεπτό του σκήνομα στους πιστούς προς αγιασμό τότε έγινε και το πρώτο του θαύμα μετά την οσία κοίμησή του. Όταν οι νοσοκόμε και οι μοναχοί εφημεία ετοίμαζαν το τίμιο και μυροβόλο από εκείνη την ώρα λύψανο, και απόθεσαν τη φανέλα του στο διπλανό κρεβάτι, ο εκεί νοσηλευόμενος ασθενής που έπασχε από παράλυση των κάτω άκρων έγινε αμέσως καλά. Το πρωί αδελφοί εκάλεσε τον ιερέα να μεταφέρουν το σκήνομα του Αγίου αμέσως στην Αίγινα. Τον μετέφεραν προς τούτο στον Πειραιά και τον εναπέθεσαν στον ναό της Αγίας Τριάδος. Εκεί επρόφθασαν και τον προσκύνησαν πολύ. Το απόγευμα της Ιδίας ημέρας τον μετέφεραν με πλοίο στην Αίγινα. Το πλοίο προς κατάπληξη όλων μοσχοβολούσε. Οι συνοδεύοντες στο σεπτό σκήνομα κληρικοί και λαϊκοί προσύφχοντος συνεχώς με δάκρυα στα μάτια. Τη νύχτα μέσα στο ναό της Αγίας Τριάδος στην έγινα εν μέσω μεγάλης ηρωής κόσμου, εψάλλει νεκρόσιμος ακολουθία. Το μέτωπο του Αγίου Νεκταρίου ίδρωνε και ευωδίαζε. Πολλοί μάζευαν τον ιδρώτα με βαμβάκι για να το έχουν ως φυλακτό. Ετάφη έπειτα από 48 ώρες το λείψανό του όμως δεν παρουσίαζε καμία δυσοσμία. Ο τάφος ανοίχτηκε σε ένα μέρος που πριν πολλών ετών είχε συμβεί το εξής παράδοξο θαύμα. Προτού πάει ο Άγιος και κτίσει το μοναστήρι, μία μοναχή που κατοικούσε στα ερήπια της αρχαίας Μονής, θέλησε να φυτέψει κάποιο πεύκο και ενώ είχε το πευκάκι στο χέρι, άκουσε μια φωνή που της είπε «Όχι εκεί». Αυτή επέμεινε να το φυτέψει εκεί και εκ δευτέρου ακούει την ίδια φωνή. Πάλι επέμεινε, αλλά τότε τη ήλθε ένα ώρα το σπρόξιμο και την έκανε να πάει πίσω. Έτσι το φύτεψε πιο πέρα και έμεινε το μέρος ελεύθερο και τώρα χρησιμοποιήθηκε για τον τάφο του Αγίου. Ο Θεός κανονίζει και τις λεπτομέρειες της ζωής των Αγίων μας. Το πεύκο υπάρχει δίπλα στον τάφο του Αγίου. Ετάφη τότε προχήρως, ο Άγιος Νεκτάριος και ο Τάφος δεν είχε τελειοποιηθεί. Γι' αυτό έπειτα από πέντε μήνες οι μοναχές θέλησαν να τον κτίσουν μαρμάρινο. Προτού όμως ανοίξουν τον Τάφο οι γουμένοι, εσκέπτεν το, χωρίς να το πει σε κανένα ότι το σώμα πεθαμένου θα έβγαζε δυσοσμία και δίσταζε να το ανοίξει. Τη νύχτα όμως μία μοναχή βλέπει στον ύπνο της τον Άγιο Νεκτάριο να της λέει «Σκύψε να σε σταυρώσω» και αφού τη σταύρωσε τη είπε «Μύρισέ με να δεις, μυρίζω» «Όχι, δεν μυρίζεις, σεβασμιότατε, ολόκληρος είστε» απάντησε η αδελφή. Πράγματι, όταν έβγαλαν το φέρετρο και το ετοποθέτησαν προσωρινά στο οικουμενείο, παραδόξως παρετήρησαν ότι το σώμα του ήταν τελείως ανέπαφο, είχε μεγάλη ελαστικότητα και ευωδίαζε. Έπειτα από χρόνια το σώμα του Αγίου Νεκταρίου διελήθη όπως συνέβη με τα λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και άλλων Αγίων, ίσως για να σκορπιστεί η χάρη του και σε άλλα μέρη. Σε πολλά μέρη της Ελλάδος ανοιγέρθησαν αοί του και επλουτίστησαν με τμήματα εκ των Αγίων του Λειψάνων. Μετά το θάνατό του άρχισε να θαυματουργεί αθρώος, οπουδήποτε τιμάται θαυματουργεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1961 τον ανεκήρυξε και επισήμως Άγιο. Θεσπίζομαι συνοδικό, όπω από του νυν και ει το εξή, ει αιώνα τον άπαντα, ο αίδημο Ιεράρχης Νεκτάριος Κεφαλάς συναριθμείται τη οσύη και αγίες τη Εκκλησία, τιμόμενο παρά των πιστών. Επικολούθησε ει την έγινα τετραήμερο εορτασμό. 3 Σεπτεμβρίου του 1963 έγινε η ανακομιδή των λιψάνων του υπό του Μητροπολίτου Ίδρας Προκοπίου, παρίσταντο οι μοναχές της Μονής, ο Ιερός Κλήρος, οι αρχές του νησιού και άλλοι σημαίνονται των Αθηνών, καθώς και ο ευσεβέστατος σύμβουλος του Συμβουλίου Επικρατείας, κύριος Μερτικόπουλος. Μετά το θάνατό του και μέχρι σήμερα, ο Άγιος Νεκτάριος έχει επιδείξει αναμέτρητα θαύματα δεν υπάρχει ασθένεια που να μην την έχει θεραπεύσει ο Άγιος Νεκτάριος. Αλλά ο Άγιος Νεκτάριος έχει λάβει όλος ιδιαιτέρως το χάρισμα κατά των ακαθάρτων πνευμάτων. Οι ίδιοι οι δαίμονες ομολογούσαν κατά το θαύμα που θα αναφέρουμε αμέσως παρακάτω ότι όταν ανέβαινε η ψυχή του εν Θεού, ο Θεός του έδωσε το χάρισμα κατά των ακαθάρτων πνευμάτων ως ιδιαίτερο χάρισμα. Το 1916 η Εκατερίνη Κράκαρη, μία νέα από τον Πειραιά, κυριεύτηκε από δαιμόνιο. Ο σατανάς με λύσα την εβασάνιζε και την ταλαιπωρούσε. Η πνευματική, επειδή η κοπέλα ποθούσε από μικρή να μονάσει, την έκαναν μοναχή, μήπως την λυπότανε ο Κύριος. Την ονόμασαν Παρθενία. Δυστυχώς η υγεία της επιδεινώθη, το πονηρό πνεύμα εφώναζε. Στάδιο είναι και θα πολεμήσω στήθος με στήθος. Συ καρφωμένε την ψυχή και εγώ το σώμα και όποιος νικήσει. Τουλάχιστον να την πεθάνω, να πω πως κάτι έκαμα και δεν έφυγα άπρακτος. Τον Οκτώβριο του 1925 επιδεινώθη η κατάστασή της. Ήταν σπαρακτικό το θέαμα. Δεν έτρωγε, δεν εκιμάτο, δεν ησύχαζε ημέρα και νύχτα το πνεύμα την εσπάραζε και την άφηνε ανέστητη. Άλλοτε το πονηρό πνεύμα φώναζε. Ένα καψάλι είχαμε, το γεράσιμο. Τώρα έχουμε και δεύτερο, το νυχά. Ω συμφορά μας, φωτιά που μας καίει, διότι ο γεράσιμος είναι παπάς, αλλά ο νυχάς είναι δεσπότης και βρίσκεται κοντά στην Αγία Τριάδα. Όταν ανέβαινε, τον ρώτησαν «Τι χάρη θέλεις» και είπε «Την εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, διότι πολλοί με βασάνισαν στον κόσμο». «Ω, μαστίζομαι, εξαναγκάζομαι να πω την αλήθεια». Ξέρετε γιατί έλαβε αυτή την εξουσία, γιατί εγκατέλειψε τον αρχιερατικό θρόνο και πήγε στο βουναλάκι της Αιγίνης με 40 γυναικούλες και έκανε δεν ήθελε όμως να πει τη λέξη «Παρθενώνα». «Τρία είμαστε», ομολογούσε ο δαίμονας, μία ημέρα σε ένα σεβάσμιο γέροντα εξομολόγο που διάβαζε τους εξορκισμούς. «Το ένα είναι μακριά στην Κίνα, το άλλο πιλατεύει τη Ρωσία και το τρίτο σου κουβεντιάζει». Φόβος, τρόμος και καημός είχε πέσει λοιπόν στο φτωχόσπιτο του Πειραιά τρεις χειροδύναμοι άνδρες και ο πατέρας δεν κατάφερναν να φέρουν σε λογισμό αυτή τη δύστιχη κοπέλα. Όταν όμως ο ιερέας όρκησε το δαίμονα, με το όνομα της Αγίας Τριάδας ομολογούσε ότι έκτισε παρθενώνα ο νυχάς και μόνο αυτός μπορεί να τον νικήσει. Το 1962 βλέπει η δαιμονισμένη μοναχή τον Άγιο Νεκτάριο που την ρώτησε « εσύ τι είσαι, καλόγρια, γνωρίζεις τι σημαίνει η λέξη καλόγρια. Όχι, απάντησε. Καλόγρια σημαίνει, είπε ο Άγιος, υπομονή και πίστη. Αλλά πού γνωρίζεις εσύ τα μεγαλεία του Θεού. Θα σε σταυρώσω και θα γίνεις καλά. Και όταν θα θεραπευθώ, τι θα γίνω, ρώτησε τη στιγμή εκείνη την πήρε από το χέρι με την ηγουμένη και την πήγαν στο μέσα ξενώνα της μονής και της είπαν «Δε σου αρκεί αυτός ο τόπος να παραμείνεις». Η κόρη αμέσως ξύπνησε. Από τότε ευελτιωνόταν η κατάστασή της. Ξεκίνησε να πάει και στο μοναστήρι να προσκυνήσει τον Άγιο Νεκτάριο. Τον Άγιο Νεκτάριο λοιπόν έλεγε από μέσα από την κοπέλα ο δαίμονας νυχά, διότι είχε μείνει άφθαρτο το σώμα του και μεγάλωναν τα νύχια του. Στο πλοίο που πήγαινε αισθανόταν ένας άνεμος να φεύγει από πάνω της. Όταν έφτασε στο μοναστήρι, απαλλάχτηκε τελείως από την επίρρεια του πονηρού πνεύματος. Εκεί είδε πάλι τον Άγιο Νεκτάριο με το σκουφάκι του, το πετραχύλι του και τις παντουφλίτσες του. Τη είπε τότε σιγανά ο Άγιος Νεκτάριος «Βλέπεις που έγινες καλά, σιγά σιγά θα γίνεις και καλύτερα». «Αχ παιδί μου πόσο υπέφερες» και την σταύρωσε. Η θεραπευτήσα παρέμεινε στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος ως γραμματέας του μοναστηριού και εκοιμήθη στα τέλη του 1967. <Τι>

πριν ακόμη επίσημα γίνει διακήρυξη αγιοποίησεως του Αγίου Νεκταρίου άρχισαν να κτίζονται ιεροί ναοί τιμόμενοι στο όνομα του Ιεράρχου Αγίου Νεκταρίου συγκεκριμένα ανοιγέρθη η Περικαλής Ναός του Αγίου στα Χανιά της Κρήτης ο πρώτος ιερός ναός προς τιμήν του Αγίου Νεκταρίου η λαϊκή ευσέβεια προτρέχει και προλαμβάνει την Εκκλησία σε θέματα διαπιστώσεως της αγιότητος στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1960 άρχισε να κτίζεται επαμεγέθης ιερός ναός στο όνομα του Αγίου Νεκταρίου στην έδρα της Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας στις Μύρες Ηρακλείου Κρήτης. Ο ναός που σε σύντομο χρόνο ολοκληρώθηκε έγινε με την έμπνευση, την πρωτοβουλία και τον παλμό του τότε Μητροπολίτου Γορτίνης, Σεβασμιωτάτου Τιμοθέου Παπουτσάκη, νυν Αρχιεπισκόπου Κρήτης, καθώς και τόσα άλλα φιλανθρωπικά έργα αγάπης στην επαρχία αυτή από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Τιμόθεο. Ο Σεβασμιώτατος Κρήτης Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος εξ αρχής έτρεφε ένα μεγάλο σεβασμό στον Άγιο Νεκτάριο έγραψε και σχετικό γλαφυρό βιβλίο για τον Άγιο Νεκτάριο με τίτλο «Άγιος Νεκτάριος, Μητροπολίτης Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός». Το βιβλίο αυτό στα χρόνια εκείνα πολύ συνέβαλε στο να γίνει γνωστός ο Άγιος Νεκτάριος σε πλήθη ανθρώπων. Πέρα των άλλων, για τον Άγιο Νεκτάριο περιέχει και θαύματά του που κυρίως έγιναν στην περιοχή της Μητροπόλεως αυτής ήταν ένα αποτέλεσμα της ανεγέρσεως του ναού και της κυκλοφορίας του βιβλίου του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Κυρίου Τιμοθέου. Ο Άγιος Νεκτάριος υπήρξε και σπουδαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε μερικά από τα έργα του. Μαθήματα ποιμαντικής, εγχειρίδιων χριστιανικής ηθικής, ορθόδοξος ιερά κατήχησης, χριστολογία, περί της πληρώσεως των προφητιών καθόλου εν το προσώπο του Κυρίου, περί της μητρός του Κυρίου της Υπεραγίας Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, περί των Αγίων του Θεού, γνώθησε Αυτόν μελέτη περί μετανοίας και εξομολογήσεως, μελέτη περί του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, Θεοτοκάριον, περί της ισότητος εν τη ιεραρχία, ψαλτήριον του προφητάνακτος Δαβίδ, τριώδιον, δύο μελέτε περί της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, μελέτη περί του Τιμίου Σταυρού, μελέτη περί των Θείων Μυστηρίων και άλλα πολλά. Στο σημείο αυτό φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν ο υπεύθυνο του ήχου, καθώς και όλους και όλες εσάς που μας ακούσατε. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή ακούγοντας το απολυτίκιο του Αγίου Νεκταρίου από τη χοροδία. The Sign of the Theotokos του Μόντρεαλ του Καναδά με τη διεύθυνση του βασιλείου Χατζη Νικολάου καθώς επίσης θα σας παραθέσουμε και ένα απόσπασμα από την συνοδική διαγνώμη του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Η ιστορική απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας υπό την Προεδρία του Μακαριωτά του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρία και Πάσης Αφρικής κυρίου Πέτρου του Εβδόμου στο τέλος αναφέρει τα εξής Ομοφόνο συνοδική διαγνώμη από φαινόμεθα, στοιχούντες τι υπό της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κατά τάξη εν της Αγίης και τι από περάτων έως περάτων της οικουμένης πανκίνο ορθοδόξο συνειδήσει, καθιερωθήσει δια των απείρων αυτού θαυμάτων, Ιν καθομολογούμεν έκπαλε και διακηρύσομεν και το του φιλανθρώπου Θεού έλεος επικαλούμενοι αποκαθιστόμεν την τε τάξιν τάξην και τούτον κατά πάντα προσεπιμαρτυρούντες δε πάντα ταύτα εν εκκλησία πολύ εξητούμεν την συγχώρηση του εναγίης πατρός ημών νεκταρίου ημίν της αναξίης, της προαπελθούς πατράση και αδελφής του καθημάς αγιοτά του πατριαρχικού θρόνου, της υπεναντίης γενομένης αυτό το Αγίο, διόσα εκ της εκείνων ανθρωπίνης αδυναμίας πλάνης ή και επηρίας του πονηρού, υπέμεινεν ο Θεόφρον πατήρ ημών, ο της Κυριναϊκής Πάλε Πενταπόλεως, Αρχιθήτης του Θεού. Let us the faithful honor Nektarios, Child of Silibria, Patron of Aegina, A true friend of virtue, Revealed in the latter days as a godly servant. He grants abundant healing to those who sing in reverence. Glory to Christ who glorified you. Glory to Him who magnified you. Glory to Him who through you works healing for all. Ορθοδόξος περιπατείτε. Μια εκπομπή συμπόρευσης στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Το θεολόγο Φώτιο Μανιαδί